Είναι ντροπή σας, Δεσποινή Σκολούτσι. Αλλά και εσύ, Μπλάνκο, δεν είσαι κύριος. Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα. Μη λες ψέματα, μη μου λες ψέματα. Να σου εξηγήσω τι έγινε, μισό λεπτό. Κράτα τις εξηγήσεις για τον Ντουνόφ. Εγώ δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τα ακούς? Συγγνώμη, τι συμβαίνει εδώ? Εσένα να μη σε νοιάζει, θα τους πάω στο γραφείο του κυρίου Ντουνόφ. Όχι, ο κύριος Ντουνόφ είναι σε μια πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θέλετε να πείτε σε μένα τι συμβαίνει και θα τον ενημερώσω. Σύμφωνοι, πες του λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα με τους τεταρτοετείς. Εν τω μεταξύ εσείς, έλατε στο γραφείο των καθηγητών. Δεν φεύγετε αν πρώτα δεν μιλήσετε στον κύριο Ντουνόφ. Απλά να σου εξηγήσω. Σιωπή παρακαλώ, εμπρός. Κουνηθείτε, πάμε. Τι έπαθες, Τόμας, τι έπαθες, αγόρι μου, κάνε κάτι, αντέδρασε. Έλατε ρε παιδιά, σταματήστε. Αν τον πειράζετε συνέχεια θα χάσει. Αν δεν κερδίσεις, εγώ θα σου κόψω τα πόδια. Εγώ θα σου κόψω το κεφάλι, θα σου κόψω τα πόδια, ξέρεις. Άπλο, έλα μαζί μου, άφησε με τώρα, εδώ παίζετε. Πώς έχω δουλειά, τι είναι? Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας ενοχλήσω, αλλά να βλέπετε. Τι κάνετε εδώ? Τι ωραία! Προσπαθώ να χαλαρώσω, να βρω τον παλιό καλό εαυτό μου. Μου το συνέστησε ο γιατρός μου. Ωραία. Όμως δεν θα τα καταφέρω αν εσύ δεν μείνεις 10 χιλιόμετρα μακριά μου. Μα μην ξεχνάτε ότι είστε ο διευθυντής του σχολείου και εγώ η γραμματέα σας. Όχι, και πρέπει να σας θυμίσω ότι έχετε σύσκεψη αυτή τη στιγμή. Δεν θα πάτε? Ακυρώθηκε. Άσε με ήσυχο, σε παρακαλώ. Θα μείνω εδώ να συνεχίσω τη χαλαρώση. Φοβάμαι πώς θα πρέπει να περιμένει για αρκετή ώρα η χαλαρώσή σας, γιατί. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, μαντέψτε, με τους τεταρτοετείς. Δεν με νοιάζει τι γίνεται με τους τεταρτοετείς. Πες πως είμαι στη σύσκεψη. Αχα, δεν θα πάτε. Φύγε! Εντάξει, κατάλαβα, δεν θα πάτε. Θα σας αφήσω μόνο, πας και βρείτε τον παλιό καλό εαυτό σου, τον καλό. Φύγε! Εντάξει, εγώ πήρα το ντοσιέ. Το έκλεψες. Είναι τελείως διαφορετικό. Συγχώραμε. Απλά δεν καταλαβαίνω το λόγο. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω την εργασία που μας έβαλε ο Μιράντα. Ήταν αρκετά δύσκολη για μένα. Μα εσύ τα καταφέρνεις όλα. Φυσικά. Ναι. Συγχώραμε. Συγχώρεσέ τον, Ξαβιέ. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Γιατί να ξέρεις, είναι διεφθαρμένος και ύπουλος ο Πάμπλο. Όπως ο πατέρας του, θες να είσαι μαζί του. Πρέπει να φύγω. Μισό λεπτό, πάρ' τις σημειώσεις μου. Όχι, ευχαριστώ. Τίποτα δεν θα χαλάσει την ηρεμία μου. Είναι η καλύτερη μου στιγμή στο κόλπο. Πάλι εγώ! Βλέπεις ότι είμαι ακόμη απασχολημένος. Δεν ήθελα να σας χαλάσω το παιχνίδι σας. Όχι, όμως έμαθα τι συμβαίνει με τους τεταρτοετείς. Και γι' αυτό ήρθα να σας το πω. Να σας ενημερώσω για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αφού σαν διευθυντής πρέπει να ξέρετε τι συμβαίνει. Εντάξει. Πες μου λοιπόν, σ' ακούω. Μα ό,τι κι αν μου πεις, δεν θα μου χαλάσεις με τίποτα την απόλαυση της χαλάρωσης. Ωραία. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη Δεσποινίδα Κολούτσι, Κολούτσι και τον κύριο Μπλάνκο. Μπλάνκο, ναι. Πες μου, τι έγινε, καυγάδισαν, αντέγραψαν, πες μου. Όχι ακριβώς. Ο Μπλάστος βρήκε να συνευρίσκονται μέσα στο σχολείο. Ναι, αυτό που φαντάζεστε ακριβώς, αυτό που το ήρεμο μυαλουδάκι σας μπορεί να φανταστεί. Ήρεμα, βαθύς ανάσες, έτσι. Πάντως ο Ξαβιέ μου έδωσε τις σημειώσεις του. Α, και εσύ τις πήρες? Όχι. Γιατί? Γιατί ρισκάραμε όταν φύγαμε από το μάθημα του Μιράντα. Και τώρα πρέπει να πληρώσουμε. Συγγνώμη, Μαρίζα, είμαι ανόητος. Ανόητος. Γιατί μου είπες ψέματα? Γιατί ήθελα να σου κάνω τον ήρωα. Έψαχνα να βρω τρόπο να ετοιμάσω τις εργασίες και να μην σε απογοητεύσω. Μα απογοήτευσες όμως.
Έκλεψες τις σημειώσεις του Ξαβιέ. Εγώ θέλω απλά να αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις. Να μην διαλέγεις τον εύκολο δρόμο. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι μέθοδοι. Μοιάζουν τόσο με τον πατέρα σου. Όχι, όχι, δεν είμαι σαν τον πατέρα. Από αυτόν τα έμαθες αυτά. Θα το αρνηθείς τώρα? Έχεις δίκιο. Ίσως να έχω συνηθίσει να γίνεται το δικό μου και με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό τον Πάμπλο δεν τον θέλω καθόλου. Ούτε εγώ. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω να γίνω καλύτερος για σένα, Μάριζα. Τι θα κάνουμε όταν έρθει? Θα του πούμε την αλήθεια? Όχι, όχι, Φρανσίσκο, ποτέ. Αν μάθει ο Ντουνόφ την αλήθεια, θα το διώξει το λάδι. Θα διώξουν και εμάς. Θα με στείλουν πίσω στο Σαντιάγκο. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω εκεί, καταλαβαίνεις. Φρανσίσκο, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Το πολύ πολύ να πάρουμε μερικούς κακούς βαθμούς. Φυσικά. Κακούς βαθμούς εχθές, κακούς βαθμούς αύριο. Έχω υποτροφία. Θα με πετάξουν από το σχολείο, δεν το καταλαβαίνεις. Ρέμψε, ρέμψε. Θα πω στον Ντουνόφ ότι εγώ έφταιγα για όλα. Όχι, εγώ σε παρέσυρα, εντάξει. Καλά, θα κάνω ό,τι πεις. Σε ευχαριστώ. Είσαι γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ, τι θα κάνεις με τον μπαμπά σου? Μόλις του πω ότι το έκανα μόνο και μόνο για να βοηθήσω τη Φέλη, θα καταλάβει. Η Φέλη είναι πολύ τυχερή που σε έχει φίλη εσένα. Α, εδώ είστε εσείς. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι το σεξ στο σχολείο είναι ένας πολύ καλός λόγος για να πάρετε αποβολή. Μα, όχι, όχι, κάνετε λάθος, όχι. Αδύνατο. Δεν κάναμε τίποτα κακό, όχι. Όχι, όχι. Και τώρα εγώ ποια από τις δύο εκδοχές θα πρέπει να δεχτώ, του κυρίου Χερέντια ή τη δικιά σας? Ποια εκδοχή να πιστέψω από τις δύο? Ο Μπλάς σας το είπε αυτό? Ακριβώς! Και μην το αρνείστε, γιατί τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες αυτής της τόσο απαράδεκτης και απρεπούς συμπεριφοράς σας. Αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει. Εδώ θα πάω στον Μπλάς και θα τον βάλω να τα επαναλάβει. Δεν θα πας πουθενά! Θέλετε να τον φωνάξω? Όχι, δεν θέλω. Κάλεσα τον κύριο Κολούτσι και θα φωνάξω εγώ το Χερέντια. Ύστερα πάρε το ερωτευμένο ζευγαράκι με τις τρελαμένες ορμόνες και πηγαίνε το στο γραφείο μου. Και φρόντισε να μείνουν εκεί. Σε απομόνωση! Αποκλεισμένη! Έλα, Τόμας! Έλα, Τόμας! Καλά, δεν βλέπεις πως αν πάρουν αυτό το γύρο τελικά θα νικήσουνε! Έλα, Τόμας! Έλα, Τόμας! Έλα! Έλα! Σιγά! Ανόητε, είσαι εντελώς ανίκανος! Εντελώς ανίκανος! Είναι αυτές. Τι λεφτά είναι αυτά εδώ? Μπορείτε παρακαλώ πολύ να μου εξηγήσετε τι λεφτά είναι αυτά εδώ μέσα στο κουτί? Είναι το πορτοφόλι μου. Εδώ φυλάω τα λεφτά μου. Το είχα χάσει και το βρήκαμε. Γι' αυτό και το γιορτάζουμε. Ωραία, ωραία. Το πορτοφόλι σου, μάλιστα, κατάλαβα. Και δεν μου λες, για εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Πώς καταφέρνεις να κρατάς ένα κουτί παπουτσιών στην τσέπη σου όταν πηγαίνεις για ψώνια? Όχι στην τσέπη, όχι, όχι. Ψέματα λέει. Παιδιά, θα πούμε την αλήθεια. Στην ουσία, αυτά τα λεφτά τα μαζέψαμε για να κάνουμε ένα δώρο στον καινούριο καθηγητή. Ήταν έκπληξη. Έλα, δώστε μου, θα το φροντίσω εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνετε ένα δώρο έκπληξη για το καλωσόρισμα στον κύριο Μιράντα. Το αξίζει, μπράβο. Πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε. Άστο! Συγγνώμη. Άκουσα καλά, είπε στοίχημα? Ναι, δηλαδή, όχι, δεν ξέρω τι είπα. Τι είπα, παιδιά, δεν θυμάμαι. Συγγνώμη. Βαθμοί, παιχνίδι, κορίτσια, αγόρια, στοίχημα. Δηλαδή, τα λεφτά είναι από παράνομα στοιχήματα. Γίνονται παράνομα στοιχήματα στο Elite Way. Αρκετά πια! Μα κύριε Ντουνόφ, τα λεφτά αυτά ήταν για καλό σκοπό. Έλατε κύριε Ντουνόφ τώρα. Είναι ένας διαγωνισμός. Α, διαγωνισμός, μάλιστα, φυσικά. Σε εκείνη τη μηχανή που σας είδα να χοροπηδάτε σαν ζόμπι. Ναι, σας αρέσει. Μ' αρέσει. Είναι υπέροχο, πολύ καλό. Και ακόμη καλύτερο είναι ότι σκέφτομαι πολύ σοβαρά να σας πετάξω έξω από το σχολείο. Ψυχία, ψυχία! Τι συμβαίνει, κυρία? Τίποτα, Χερέντια. Ήρθα να λύσω κάποια προβλήματα που θα έπρεπε να έχετε λύσει εσείς. Ωστόσο, σας έψαχνα να μιλήσουμε για ένα πιο λεπτό ζήτημα, για το οποίο ελπίζω να μου πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Έλατε μαζί μου, αν θέλετε, παρακαλώ. Έλατε. Αχ, κορίτσια, κρίμα που ο Ντουνόφ θα μας πάρει τη μηχανή χώρα. Ναι, είναι απέσιο και μας κράτησε και τα στοιχήματα. Μην ανησυχείτε, κορίτσια, θα το φροντίσω εγώ. Μην ανησυχείτε. Κορίτσια, κορίτσια, έχω να σας πω νέα που πρέπει να ακούσετε. Αν και με ξεμάλιασες όταν μου επιτέθηκες, θα τα πω και σε σένα. Όμως δεν πρέπει να διαρρεύσει τίποτα. Ούτε εγώ θα πω, ούτε κι εσύ, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι λέει μια άντρα χωρίστρα.
Πάμε. Πάμε. Μόλις η μία κολούτσι πάρει αποβολή από το σχολείο και να ρωτηθείτε ποιος ήταν ο λόγος, να με ρωτήσετε γιατί δεν θα σας πω. Άκουσαν καλά τα αυτάκια μου, είπε ότι θα αποβληθεί η μία κολούτσι. Ναι, έτσι είπε. Πεθαίνω να μάθω τι έγινε. Πεθαίνω. Δεν ξέρετε, σίγουρα αυτό είναι ένα από τα ψέματά της. Πάνω εδώ τι μπορώ να κάνω για να πάρω πίσω τα λεφτά μας. Σύμφωνοι? Ναι. Πρέπει να μάθουμε τι συνέβη στη μία. Δεν μπορούμε να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Ξέρω τον τρόπο να μάθουμε χωρίς να ρωτήσουμε τη Σολ. Ναι, αλλά πώς. Μα δεν μπορείς να μας κατηγορείς για κάτι που δεν είδες. Αν με δεις με το χαρτί τη σοκολάτα στα χέρια μου και το στόμα μου γεμάτο από σοκολάτα, δεν θα πεις ότι την έφαγα. Μα τι θέλεις να πεις. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις με αυτό. Θέλω να πω ότι πιαστήκατε στα πράσα γιατί είδα τη σεξουαλική σας πείνα. Μα δεν έχεις αποδείξεις για αυτά που λες. Λοιπόν, συγγνώμη. Χαίρετε, έχεις αποδείξεις για αυτά που λες. Ναι, η απόδειξή μου βασίζεται στη γνώση μου για τους εφήβους. Η σεξουαλική τους διάθεση είναι προφανής. Συγγνώμη, αλλά εγώ ποτέ μου δεν κοιμήθηκα με τον Φρανσίσκο και νιώθω βαθιά προσβεβλημένη με αυτά που γίνονται. Εδώ θα το πω στον παπά μου και στον δικηγόρο. Ας ηρεμήσουμε λίγο, παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Πρώτα σκέπτομαι να μιλήσουμε στους γονείς σας και θα ξεκινήσω με τον κύριο Κολούτσι, έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπερασπιστώ τη θέση μου μπροστά σε δικηγόρο. Όμως, αν δεν είχατε σεξουαλική επαφή, τότε πείτε μου γιατί κουβαλούσατε το στρώμα. Το στρώμα, τώρα μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Μπορείς να σταματήσεις, Γκίτο, σε παρακαλώ. Μα καλά, δεν βλέπεις ότι είμαι στριμωγμένος. Θα μου ζητήσεις τα λεφτά της και δεν έχω μία να της δώσω. Τι θέλεις να κάνω, μου λες. Για πες μου. Μα δεν μπορείς να είσαι έτσι εξαιτίας μιας γκόμενας. Αν δεν έχεις τα λεφτά, πάρ' τη τηλέφωνο να της το πεις. Α, ναι. Δηλαδή, να της πω στην ψύχρα ότι δεν θα την πληρώσω, έτσι. Έχεις τρελαθεί τελείως. Φοβάσαι μια γκόμενα. Όχι, δεν τη φοβάμαι καθόλου. Έτσι πρέπει να φέρεσαι σε κάτι τέτοιες. Ξέκοψέ της το σαν αληθινός άντρας. Πάρ' τη και κόψεις τη φόρα. Καλά λες, ρε. Σωστό. Και βέβαια είναι σωστό. Θα την πάρω. Έλα, κουκλή, εδώ Γκίντο. Όχι, δεν τα έχω τα λεφτά, δεν έχω φράγκο. Άκου καλά. Κοίτα, τώρα μιλάω εγώ, έτσι. Αγάπη μου, μωρό μου, εδώ έφερα και λίγες φέτες ψωμί. Μα τι θόρυβος είναι αυτός πρωί-πρωί, αμάν πια με τη μηχανή του γκαζόν. Εμένα δεν με πειράζει. Η εφημερίδα, τι έπαθε εκείνη έτσι τσαλακωμένη, γιατί είναι έτσι. Έλα τώρα, απλώς πήρα να διαβάσω το ένθετο της διακόσμησης. Όχι, γαλή μόνο. Φράγκο, μην κάνεις. Όταν έτσι θέλω να διαβάσω την εφημερίδα, τη θέλω ολόκληρη, αγάπη μου. Ορίστε, πάρ' την πάρ' την. Ας ηρεμήσουμε, σε παρακαλώ, μην αρχίζουμε. Α, δεν μπορείς να κάνεις έτσι για μια εφημερίδα. Συγγνώμη, ας μην μαλώνουμε τώρα για μια παλιά εφημερίδα. Συγγνώμη, σίγουρα έχω τα χάλια μου το πρωί. Εντάξει, λέω. Συγγνώμη, μωρό μου, έχεις δίκιο, πρέπει να μάθουμε ένα τον άλλον ή να αγοράζουμε ξεχωριστές εφημερίδες από εδώ και μπρος. Να μιλήσω και συνεχίζουμε, ναι. Γεια, εσύ είσαι Φράγκο. Ναι. Η Μίτσι, σε παίρνω γιατί η μία έχει μπλεξίματα. Τι έγινε, Μίτσι, τι έγινε. Δεν είναι κάτι σοβαρό, όμως ο κύριος Ντουνόφ θέλει να έρθεις εδώ το συντομότερο. Πες μου τι συνέβη, Μίτσι. Όχι, δεν μπορώ. Θέλει να στα πει ο ίδιος, καλέ μου. Γεια, δώσε χαιρετίσματα στη Σόνια, γεια. Ναι, δεν θα παραλείψω. Ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου. Τι, το έκλεισε. Τι συμβαίνει. Η μία, λέει, έμπλεξε πάλι. Έτσι, για να μας διακόψει το υπέροχο πρωινό μας. Και ο Ντουνόφ θέλει να μου μιλήσει. Θα έρθω μαζί σου. Αν έμπλεξε, σίγουρα τότε θα έχει μπλέξει και η βαρίζα. Δώσ' με ένα φιλί τώρα να πηγαίνω, άντε. Δεν καταλαβαίνω, γιατί έργει τόσο πολύ. Δεν είπες ότι πήγε με τον Φρανσίσκο για να βγάλει τα πράγματα από την κλειψόνα μας. Ναι, αλλά όμως δεν μπορεί να άργησε τόσο. Ίσως να βγήκαν έξω, μπορεί κάπου να πήγαν. Αλλάλο! Ξέρετε αν η Πιλάρ κατάφερε να πάρει πίσω τα λεφτά. Δεν ξέρω. Όχι. Η δουλειά σου εσένα είναι να σερβίρεις και να καθαρίζεις. Όχι να ακούς τις συζητήσεις των άλλων, μπορείς να φύγεις. Η δουλειά του είναι να κάνει ό,τι λέω, γιατί είμαι πελάτησά του. Οπότε θα μείνει. Καλά, θέλει, άκου. Άκου, θα συνεχίσω τη δουλειά μου. Κάτσε εσύ και εγώ πάω, Εγώ πάω. Καλά κάνεις. Γεια. Γιατί τον υποστηρίζεις, μη μου πεις τώρα ότι τον ερωτεύτηκες. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις. Αντέδρασε σαν να ήταν το αγόρι σου. Όχι. Το θέμα είναι ότι πήραμε το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Και η Φέλη σκοπεύει να ακολουθήσει νομική. Γι' αυτό άλλωστε και εξασκείται στην υπεράσπιση. Α. Φύγε από τη δικαστική αίθουσα. Εντάξει. Απλώς ήθελα να μάθω πώς θα πάει μία με το πρόβλημά της. Αλλά φεύγω. Περίμενε. Ποιο πρόβλημα εννοείς? Πήγαινε και κάθισε κάπου αλλού. Να σου θυμίσω ότι εμείς οι δύο δεν έχουμε τίποτα. Δεν θέλω να μιλήσουμε, θέλω απλά να μ' ακούσεις. Ξέρεις, μερικές φορές νιώθω ότι έκανα λάθος με τον Πάμπλο. Αναρωτιέμαι αν ισχύει αυτό που λένε ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Μην κάνεις γκριμάτσες γιατί σε βλέπω!
Νοσοκομείο ψυχικής υγείας. Τι ψάχνεις αυτό το site? Εκεί εισήχθη ο Μπλάς. Να, Τάσου, τι έκανες, γιατί το έκλεισες? Δεν έχει σημασία που δεν μου μιλάς, όμως δεν θα σε αφήσω να ξαναμπλέξεις με τον Μπλάς. Είπες ότι δεν θα ανακατευτείς ξανά. Ανακατεύομαι γιατί ο Μπλάς είναι απέσιος, Λουχάν. Τον ξεγέλασε με την ιστορία της μητέρας σου, αλλά μην το ξαναρισκάρεις. Κάτι μου είπε ο ξαδερφός του. Ο Μπλάς τα είχε όλα. Όμως ήταν πιο μόνος από μένα. Οι άνθρωποι τον περιφρονούσαν. Πήγε σε πάρα πολλά σχολεία του εξωτερικού και η δική του τον έκλεισε σε τρελάδικο. Και λοιπόν, τι με αυτό? Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν, γι' αυτό είναι έτσι, γι' αυτό ακριβώς είναι έτσι. Μα δεν είναι δικό σου πρόβλημα, Λουχάν. Ξέχνα τον επιτέλους τον Μπλάς. Κοριτσιά, θέλω τη βοήθειά σας. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να κάνω για να τραβήξω την προσοχή της Ντολόρες. Περιμένει να της τηλεφωνήσει η μαμά. Εσύ έχεις το τηλέφωνο της Μέρης. Γιατί? Για να της πούμε να πάρει την Ντολόρες. Όχι. Λαουρά, αποκλείεται να την πάρει η Μέρη. Και πώς το ξέρεις ότι αποκλείεται? Γιατί εγώ έκανα μια αυλακία. Θέλουμε να δούμε τη μία. Όχι, φύγετε κορίτσια. Αποκλείεται, όχι. Σας είπα. Μα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη. Είναι τιμωρημένη αυτή και ο Φρανσίσκο. Είναι στο γραφείο του διευθυντή. Θέλουμε να τη ρωτήσουμε γιατί την έχουν αποκλείσει αυτή και το Φρανσίσκο. Αποκλείεται, είναι σε απομόνωση. Ξέρετε τι σημαίνει απομόνωση? Να μην βλέπει κανέναν. Ναι. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε στον κύριο Ντουνό. Ναι. Έληξε αρκετά. Φτάνει ως εδώ. Ο διευθυντής αυτή τη στιγμή μιλάει με τον κύριο Μπλάς στο γραφείο των καθηγητών. Εντάξει, φύγετε λοιπόν αμέσως και πηγαίνετε στην τάξη σας. Γρήγορα, πάτε. Σας βαρέθηκα. Φύγετε έξω. Δεν σας θέλω πια εδώ μέσα. Περάστε έξω. Ω, Θεέ μου, τι εφιάλτης. Αχ, τι είναι αυτό. Δεν θέλω να σας ξαναδώ. Δεν θέλω να σας βλέπω. Φτάνει πια. Φτάνει. Άντε, άντε. Ναι. Τι κάνουμε τώρα? Θα πάμε στο γραφείο του κύριου Ντουνό. Λάθηκες κι αν γυρίσει. Αχ, αν γυρίσει κάτι θα σκεφτούμε. Έλα, έλα τώρα, δείξε θάρρος. Εγώ και η Μαρίζα δεν μπόρεσαμε να κάνουμε τις εργασίες. Ούτε εμείς τα πήγαμε καλύτερα. Μας έδωσε να κάνουμε ένα σωρό εργασίες. Ξέρει να κάνει τους μαθητές να τον μισούνε. Είναι ανόητος, χαζός. Να τον ξεφορτωθούμε οπωσδήποτε. Καμιά ιδέα? Όχι εσύ. Κάντε κάτι. Επιτέλους δεν μπορεί να την γλιτώσει έτσι. Προσπάθησε να σκεφτείς τότε. Σκέψου κι εσύ κάτι. Ο ανόητος ο Φρανσίσκο είναι εξαφανισμένος και έχουμε ομαδική εργασία. Τότε ας αρχίσουμε εμείς μέχρι να έρθει εκείνος. Εξυπνάκια, και θα πάρει βαθμό χωρίς να κάνει τίποτα. Τι δηλαδή, είναι λογικό αυτό? Εγώ λέω καλύτερα να πιάσετε δουλειά, γιατί ο Φρανσίσκο μπορεί να αρχίσει. Αν γυρίσει δηλαδή. Γιατί, συνέβη κάτι στο Φρανσίσκο? Ναι, νομίζω ότι τον έπιασα στο κρεβάτι με τη μία κολούτσι. Πέλη, σταμάτα. Η μία είναι αυτή που θα έπρεπε να κλαίει. Και εγώ, αν το παθεί μαμά μου, θα με πάρει από εδώ. Η μαμά σου ποτέ θα σε πάρει από το Elite Way. Όχι, αποκλείεται. Δεν την ξέρεις καλά. Κανείς δεν θα μπορέσει να την πείσει. Δεν την ξέρεις τη μαμά μου. Δεν την ξέρεις. Πέλη, κανείς δεν θα χρειαστεί να την πείσει, γιατί κανείς δεν θα μάθει ποτέ την αλήθεια. Έτσι δεν είναι, Φρανσίσκο? Ναι, το συμφωνήσαμε αυτό για να μην απολυθεί ο Λάλο. Αλλά τώρα μπορεί να μας αποβάλουν. Τώρα, σε παρακαλώ, δεν μπορούν να μας αποβάλουν μόνο και μόνο επειδή μας είδαν να κουβαλάμε ένα στρώμα, για το Θεό! Μα αφού πιστεύουν ότι το κάναμε, δεν την γλιτώνουμε. Ναι, όμως δεν το κάναμε. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Μα πώς θα το κάνεις? Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα πω στον μπαμπά μου πως ο Φρανσίσκο και εγώ βγαίνουμε εδώ και καιρό. Ναι, πολύ καλή ακούγεται η ιδέα. Μα πώς το σκέφτηκες αυτό? Καλό. Ναι. Θα πω ότι πήγαμε εκεί γιατί θέλαμε να φιληθούμε. Και μόνο αυτό. Ναι, ο μπαμπάς. Τέλεια. Όμως πρέπει να συμφωνήσουμε να πούμε σε όλους τα ίδια. Να μην λέμε άλλαντάλλων. Πρέπει να συμφωνήσουμε τι θα λέμε στους υπόλοιπους που δεν ξέρουν. Ξεκινώντας από τους φίλους, Φρανσίσκο. Ναι, ναι. Αν μαθευτεί ότι είναι ψέμα, τότε η Φέλη κινδυνεύει πολύ. Μπορώ να μάθω τι γίνεται εδώ? Η Κολούτσι και ο Μπλάνκο είναι τιμωρημένοι και δεν επιτρέπονται επισκέψεις. Μα δεν το ξέραμε, κύριε. Και αφού δεν ήταν κανείς εδώ, μπήκαμε μέσα. Μα πώς δεν το ξέρατε, Δεσποινής Μόνικα? Ναι, τι. Εσείς λείπατε, δεν ήσασταν στη θέση σας και οι μαθήτριες δεν ήξεραν ότι δεν επιτρέπεται να μπουν στο γραφείο μου και μπήκαν. Εγώ σας το έχω επισημάνει πολλές φορές. Είναι τρομερό. Έχετε δίκιο, πρέπει να μπήκαν όταν πήγα να πάρω το απουσιολόγιο των δευτεροετών. Θα εκμεταλλεύτηκα την απουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις να στέλνετε κάποιο μαθητή και να μην παρατάτε τη δουλειά σας γυρνώντας εδώ και εκεί. Έγινα κατανοητός? Πολύ, κύριε. Συγγνώμη, συγχωρέστε μας. Θα τα βγάλαμε αμέσως έξω αυτά τα φρικιά. Εσείς είστε έξω από το γραφείο του διευθυντή τώρα. Αμέσως. Βγείτε έξω! Βγείτε από το γραφείο! Συγγνώμη. Τα λέμε μετά, Δεσποινής Μίτς. Σας είπα, εγώ μόνο αυτό γνωρίζω. Περίεργο να ρισκάρουν έτσι μία και πέντε. Ανυπομονούσαν όμως πολύ για να το κάνουν. Η Πιλάρ μου είπε πως ήταν φήμη, όμως
Είναι ανοησίες. Εδώ στο σχολείο συνέχεια όλοι ψέματα λένε. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω ότι άκουσα. Πάντως μία είναι αυτή. Αυτός ο χωριάτης δεν παίζεται. Μας έκανε τον τροπαλό τόσο καιρό και δείτε τον τώρα. Κόφτε τώρα, παιδιά. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Α, Μανουέλ πήρε η Σαμπρίνα. Θέλει να σου πει, λέει, για την περιοδία. Α. Δεσποινίδες και κύριοι, καθίστε κάτω. Κορίτσια. Κορίτσια, ακούστε με, ακούστε με. Σκέφτηκα κάτι να κάνουμε πριν πούμε στην Ντολόρις ότι η μαμά της δεν θέλει να της μιλήσει. Αντράντε! Αφού θέλεις τόσο πολύ να μιλήσεις, σήκω για μάθημα, αμέσως. Τι έχουμε σήμερα? Μπράβο. Βλέπω ότι ούτε τι μάθημα έχουμε, ξέρεις, ούτε το θέμα. Κυρία, όλοι έχουμε διαβάσει για τη Φουέντε Οβεχούνα. Να πω μαζί της το μάθημα. Πολύ ευχαρίστως. Να ξεκινήσω? Όχι. Θέλω να ακούσω την Αντράντε. Εμπρός. Φουέντε Οβεχούνα. Τι να πούμε που δεν έχει υποθεί ήδη. Αυτό θα ήθελα να μάθω κι εγώ. Πρόκειται για ένα λαμπρό λογοτεχνικό δείγμα. Oh, δηλαδή μιλάμε για ένα έργο, χωρίς αμφιβολία. Λοιπόν, πολύ σωστά το θέτετε, ναι. Στην ουσία είναι μια ιστορία αγάπης. Συγγνώμη, Αντράντε, συγγνώμη. Όταν μια πόλη εξεγείρεται και επαναστατεί εναντίον του μεγαλύτερου ηγέτη της, τότε αυτό είναι ιστορία αγάπης. Αγάπη για την πατρίδα? Καλά, βέβαια, σιγά τώρα. Don't go changing, trying to please me. Never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Μάλιστα, αυτή εδώ βλέπετε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ίσως η κυρία Ρέι θα ήθελε να περιμένει λιγάκι απ' έξω. Η κυρία Ρέι είναι αραβωνιαστικιά μου και θα μείνει εδώ. Α. Αλήθεια. Ναι, ναι, υπέροχα. Πολλά μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κόρη σας. Ναι. Είστε καλός. Ναι, ωραία, και το σχολείο σας. Μπράβο. Τότε σε αυτή την περίπτωση, και αφού είναι όλα ξεκαθαρισμένα, θα σας εξηγήσω την απέσια κατάσταση που βιώσαμε σε αυτό εδώ το εκπαιδευτικό ίδρυμα που τυχαίνει να προείσταμε. Κύριε Ντουνόφ, μπορείτε να μπείτε, ναι, στο θέμα, παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Μπαμπά, θα σας πω εγώ. Σταμάτα εσύ, γιατί εγώ θέλω να ακούσω τον κύριο Ντουνόφ. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για το θεατρινισμό σου και τη φαντασία σου. Όμως ξεπέρασες τα όρια. Αν νομίζεις ότι οι άνθρωποι της Φουέντε Οβεχούνα ξεκίνησαν να κάνουν μια μαρξιστική επανάσταση. Γι' αυτό λοιπόν, μικρή μου, παίρνεις μηδέν. Μα γιατί, αφού τα είπα. Μηδέν είπα. Εσύ συγγνώμη, Δεσποινίδα. Ο κύριος Ντουνόφ με έστειλε να πάρω αμέσως τη Δεσποινίδα Φέλη. Εντάξει, πήγαινε. Ωραία, πάμε. Ξεκολλά. Ο Ντουνόφ θέλει να με δει εδώ στο μπαρ. Αχ, Φέλη, όλα τα πιστεύεις, έτσι το είπα. Σκέφτηκα μια δικαιολογία για να σε πάρω από την τάξη. Γιατί? Για να σε φέρω εδώ. Θέλω να σας μιλήσω, παιδιά μου. Όχι, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Κοίτα, αγάπη μου, σε έσωσα από τα νύχια του διευθυντή και δεν του είπα ότι λίγο πριν σας είχα πει να μην μπείτε στο γραφείο του. Λοιπόν, τώρα θέλω την αλήθεια. Και θέλω να μου την πείτε. Παιδιά, τι συμβαίνει? Εντάξει. Μίτσι, θες να μάθεις την αλήθεια? Ναι. Δεν θα σου κρύψουμε τίποτα. Θα στα πούμε όλα. Βέβαια, πρώτα τους άκουσα να το οργανώνουν και μετά τους είδα. Τι είδες? Τίποτα, είναι ψεύτη.
πεις! Μία, σταμάτα σε παρακαλώ και ας τον κύριο Μπλας να μιλήσει. Παρακαλώ, πες μας λοιπόν, τι είδες ακριβώς. Είδα να κουβαλάνε ένα στρώμα και... Ναι. Και τι, αυτό δεν είναι δυνατόν να σημαίνει ότι εγώ έκανα σεξ μέσα στο σχολείο. Έλα τώρα, ο Φρανσίσκο και εγώ βγαίνουμε και πήγαμε εκεί γιατί θέλαμε να φιληθούμε. Να ανταλλάξουμε ένα αγνό φιλί. Δεν νομίζω πως είναι τόσο σοβαρό για να το κάνεις τόσο μεγάλο θέμα. Μα το στρώμα είναι αρκετό για να γίνει θέμα, αγάπη μου. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Τι να σας πω, το στρώμα ήταν εκεί όταν μπήκαμε εμείς μέσα και εμείς απλά το βγάλαμε. Μα τι. Βλέπετε κύριε Ντουνόφ, βλέπετε. Μα καλά, συγγνώμη, μας περνάτε για χαζούς. Πήγατε να βγάλετε το στρώμα έξω, ε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλω να αποφασίσουμε τώρα με ποιο τρόπο θα τους τιμωρήσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί να μην τους πιστέψουμε. Δεν πιστεύετε ότι λένε ψέματα. Είναι δύο ερωτευμένα παιδιά. Και το μόνο κακό που έκαναν ήταν ότι θέλησαν να φιληθούν. Γιατί δεν τους πιστεύετε, δεν σας καταλαβαίνω. Είναι νέα παιδιά! Γιατί το παραδέχονται και οι ίδιοι! Ορίστε, σας ακούω! Δώστε μας ένα καλό λόγο για να μην τους πιστέψουμε! Είναι φανερό, κυρία, ότι δεν ξέρετε τους εφήβους. Έτσι είναι. Είναι ψεύτες. Ανήθικοι, ικανοί για όλα. Φτάνει να γλιτώσουν. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ενήλικες που θα το έκαναν αυτό το πράγμα. Εκτός από αυτό όμως, γνωρίζω πολύ καλά τη μία. Και το αγόρι αυτό είναι συμπαθέστατο. Και ξέρω ότι δεν λέει ψέματα. Λέει την αλήθεια. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μας αφήσετε μόνος με τον κύριο Ντουνόφ για να διευθετήσουμε το ζήτημα. Ναι, ναι. Μόνος μας. Ελάτε, πάμε. Άμα μιλάω. Τρελαθήκατε τελείως, παιδιά. Εντάξει, Μίτσι, μην κάνεις έτσι, μην υπερβάλλεις. Όχι, για άκουσε με, μιξιάρικο. Δεν σε ξαναφέρω εδώ μέσα για να κάνεις τέτοια πράγματα. Αν δεν είχες λεφτά για το λεωφορείο, γιατί δεν μου ζήτησες. Θα σου έδινα εγώ. Μου ζήτησες ποτέ εμένα κάτι και στο αρνήθηκα, για πες μου, ε. Μίτσι, δεν έμεινε εδώ μόνο για να γλιτώσει χρήματα. Έμεινε, βλέπεις, και για μένα. Για σένα. Ναι, Μίτσι. Αυτό είναι. Είμαστε ερωτευμένοι, καταλαβαίνεις. Πολύ ερωτευμένοι. Ναι, όχι, δηλαδή... Α, όχι, 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 μα θέλω! Κλείσαμε, κλείσαμε, σπουγκαρίσαμε, αγάπη μου, φύγε τώρα. Περίμενε, περίμενε, γιατί τώρα αγχώθηκα πάρα πολύ, περίμενε. Δηλαδή εσείς οι δύο, ε... Μπράβο, εκπληκτικό είναι αυτό. Θέλω να ξέρω αν γνωρίζετε τι ρισκάρετε. Τι εννοείς? Είναι καιρός να οριμάσετε λιγάκι και να μάθετε πώς είναι τα πράγματα, έτσι. Α, δηλαδή για σένα είναι προφανές, ε. Περίπλοκα. Και πώς είναι τα πράγματα? Πολύ, πολύ περίπλοκα, ναι. Οι περισσότεροι ενήλικες δεν θέλουν να βλέπουν τους νέους έτσι όπως εσάς τους δύο αυτή τη στιγμή, γιατί... τέλος πάντων, αν και εμένα δεν με πειράζει ειλικρινά, δεν με πειράζει καθόλου, θα έλεγα. Όμως υπάρχει κόσμος που ενοχλείται, που αγχώνεται πάρα πολύ. Και πού είναι το κακό? Όχι, 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 πουθενά, πουθενά. Μάλλον ζηλεύουν λίγο, ε. Γιατί έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ένα φίλι. Μερικοί γονείς γίνονται νευρικοί όταν βλέπουν... όταν βλέπουν δύο παιδιά να αγαπιούνται τόσο πολύ και κυρίως όταν το κορίτσι είναι και λίγο πλούσιο και το αγόρι είναι φτωχό. Περίμενε, περίμενε. Εσύ το λες αυτό? Δεν μπορώ δηλαδή να ερωτευτώ γιατί είμαι φτωχός? Όχι, αγάπη μου, το αντίθετο. Να την ερωτευτείς και μάλιστα πολύ. Εννοώ πως θα πρέπει να υπερασπιστείς την αγάπη σου μπροστά σε όλο τον κόσμο. Όμως σίγουρα αυτό που νιώθετε είναι αρκετά δυνατό, ε? Είστε σίγουροι για αυτό που νιώθετε? Είστε, ε? Πέστε μου εμένα, είστε? Είστε! Τι ωραία παρέα! Μαμά, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σου μιλήσω. Έχω δουλειά τώρα. Αγάπη μου, νομίζω πως είσαι πολύ μπερδεμένη. Δεν πληρώνω μία περιουσία στο καλύτερο σχολείο του Μπένος Άιρες για να κάνεις παρέα με μία υπάλληλο και έναν σερβιτόρο. Μην κάνεις έτσι, Μία. Τα χειρότερα πέρασαν. Όχι, όχι, τι λες τώρα? Δεν μπορώ, δεν είδες πως μου μίλησε ο μπαμπάς μου. Εντάξει, δώσ' του λίγο χρόνο. Όχι, όχι, τον ξέρω. Όταν πεισμώνει γίνεται κέρβερος. Είναι αδύνατο να τον πείσει. Σίγουρα στο τέλος θα σε πιστέψει. Σε ψάχνα. Τι συμβαίνει? Είναι αλήθεια αυτά που ακούω? Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, Φέλη. Δεν βλέπεις πως αυτές οι παρέες προσβάλλουν πάρα πολύ εμένα, αλλά και τον πατέρα σου που γίνεται έξαλλος μαζί σου? Δεν θα μου απαντήσεις, Μία? Εντάξει, είναι αλήθεια. Αλλά εσένα δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Ναι. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα. Είπες πως ήταν αλήθεια. Μα έτσι δεν είχαμε πει να λέμε. Μα δεν χρειαζόταν να πεις ψέματα στο Μανουέλ. Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Μην ανησυχείς. Η σχέση μας είχε ήδη χαλάσει. Εξάλλου προτιμώ να σώσω τη φίλη μου. Αχ, δεν σκέφτηκα τη φιλία σου με τον Μανουέλ. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει καθόλου. Γιατί λες ότι δεν πειράζει? Δεν σε πειράζει να χάσεις τη φιλία του για να σώσεις τη Φέλη? Έτσι κι αλλιώς θα την έχανα. Γιατί? Αγάπη μου, δεν είσαι απλά ερωτευμένος, είσαι εξετρελαμένος.
Δεν πειράζει, το εννοώ. Βλέπεις, τελευταία δεν τα πάμε και πολύ καλά μεταξύ μας. Α, δεν το ήξερα. Σταμάτα να με μαλώνεις, μαμά! Μη μου μιλάς έτσι! Θέλω να βάλεις καλά στο μυαλό σου ότι δεν μπορείς να κάνεις παρέα με τέτοια άτομα! Γιατί όχι? Γιατί δεν θέλω εγώ. Δεν ανήκουν στην κοινωνική μας τάξη. Και επίσης δεν θέλω να κάνεις παρέα ούτε με εκείνα τα κορίτσια. Ποια κορίτσια? Με εκείνες τις υποτιθέμενες φίλες σου, τη Μία και τη Βικτόρια. Είναι κακές παρέες για σένα αυτές. Είναι φίλες μου, όχι υποτιθέμενες. Είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω. Τις δημιούργησα μόνη μου. Και μ' αγαπάνε. Καλά, εντάξει. Δεν σε κατηγορώ που τις υπερασπίζεσαι. Το καταλαβαίνω γιατί σε ξέρω. Ξέρω ότι είσαι αφελής. Τι εννοείς, ότι είμαι μια χαζή? Δεν είμαι χαζή. Ξέρω ότι οι φίλες μου μ' αγαπάνε. Και θα έκαναν τα πάντα για μένα. Κάτι που δεν κάνει η οικογένειά μου. Αγάπη μου, δεν είναι έτσι, όμως έτσι το έχεις βιώσει. Ίσως να έκανα κι εγώ λάθη. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Ίσως δεν ξέρω τον τρόπο για να μπορέσω να σου δείξω τα αισθήματά μου για σένα. Πραγματικά προβληματίζομαι πολύ με αυτά που σου λέω τώρα. Στα σίγουρα. Σίγουρα όμως δεν είναι οι φίλες σου αυτές που σε αγαπάνε περισσότερο. Δεν είναι? Όχι, αγάπη μου. Δεν είναι. Αυτοί που σε αγαπάνε περισσότερο είναι η οικογένειά σου. Ο μπαμπάς σου, οι αδερφές σου και εγώ. Θα έκανα τα πάντα για σένα. Πάντα σε στηρίζω και σε αγαπάω. Μαμά. Αρκετά. Να θυμάσαι, μικρή μου, ότι αυτή η συμπεριφορά δεν επιτρέπεται δημοσίως. Πρέπει να πάω στην τάξη. Πήγαινε. Μην αργήσεις εξαιτίας μου. Θα σε περιμένω να συνεχίσουμε τη συζήτηση, εντάξει? Μετά το μάθημα όμως. Όπως θες. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ, αγάπη μου. Ντολόρες, συγγνώμη που άργησα, όμως είχε πολλή κίνηση. Καλά, εντάξει, μην ανησυχείς, Μάξη. Δεν πειράζει καθόλου. Ήθελα να μείνω λίγο μόνη μου με τη Θέλη. Λοιπόν, εντάξει, της είπες τα νέα? Όχι, όχι. Αλλά σκοπεύω να το κάνω πολύ σύντομα και νομίζω ότι θα δυσκολευτώ να την πείσω. Κοίταξε τι θα κάνουμε. Όταν η Πιλάρ φέρει τα λεφτά, θα τα δώσουμε πίσω και όλοι μεγάλο, θα πάνε να περίμενε. Μην ξεχνάς ότι η Πιλάρ κέρδισε το διαγωνισμό. Α, ναι, έχει δίκιο. Χρήματα, εμείς τα κορίτσια και θα τα μοιράσουμε. Ναι, δεν κάνετε έτσι, είστε εγωίστριες. Τι έπαθες, δεν θα μπορείς να κάνεις. Έλα, μωρέ, τώρα. Λοιπόν, πήρες τη Μέρη? Όχι, δεν μπόρεσα. Τι έγινε, μιλούσε γραμμή? Όχι. Δεν μπόρεσα να της πω ψέματα. Δεν μπόρεσα να της πω ότι η κόρη της είναι σοβαρά. Μόνο έτσι θα έρθει στον Buenos Aires. Στο είπα, δεν θέλει να τη συναντήσει. Δεν με νοιάζει. Θα πρέπει να τη δει έστω και από μακριά. Γιατί δεν το λέμε στη Λάουρα? Καλά, πες της το εσύ αν θες. Άντε. Hey, τι λέτε εσείς? Για τα χρήματα του διαγωνισμού. Τα αγόρια θέλουν να τα μοιραστούμε μεταξύ μας και δεν είναι σωστό γιατί εμείς κερδίσαμε. Πού είναι τα λεφτά? Πού είναι τα λεφτά? Ο Ντουνόφ τα έχει. Όμως η Πιλάρ πήγε να τον πείσει να μας τα δώσει πίσω. Δεν αντέχω την αναμονή. Πάω να δω τι κάνει η Πιλάρ. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Μοιραστούμε. Όχι, όχι. Ναι, μικρέ. Σε ποιον πρέπει να μιλήσω για να βρω ένα μαθητή? Ναι, ναι. Ποιον ψάχνετε? Κάποιον Γκίντο Λάσεν. Το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, ναι. Ωραία. Πες του ότι τον περιμένω και ότι με έστειλε η Γέννη. Η Γέννη, είπατε? Τι τρέχει, κουφός? Όχι, είσαι? Όχι, δεν είμαι κουφός. Ναι, το ξέρω. Το φέρνεις εδώ? Ναι, φυσικά. Κύριε Μιράντα. Κύριε καθηγητά. Ναι, κύριε, ναι. Θα ήθελα να σας δω ιδιαίτερα. Όποτε θέλετε. Θα ήθελα να μου δώσετε μερικές πληροφορίες, σας παρακαλώ. Μάλιστα, ναι, ναι. Ωραία. Σωστά. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Μιράντα. Ναι, τι συμβαίνει? Μπορώ να σας μιλήσω? Είμαι μαθητής σας από το τέταρτο έτος. Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Πριν μερικές μέρες έφυγες από την τάξη μου. Ναι, γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε, ξέρετε. Δεν θέλω να ακούσω κανένα παράπονο για το μάθημά μου. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Ωραία, λοιπόν, σας ακούω. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Πάει τέρμα. Μα γιατί εμείς κερδίσαμε δίκαια, αν θες να ξέρεις. Τα λεφτά όμως τα πήρε ο Ντουνόφ. Τι να κάνουμε? Ίσως η Πιλάρ να τον πείσει. Τα πήρα, παιδιά, τα πήρα! Τα πήρα! Περίμενε! Περιμένετε, περιμένετε, παιδιά, ακούστε, πρέπει να επιστρέψουμε τα στοιχεία. Τι, τα χρήματα μας ανήκουν! Αντιμετωπίζουμε την ανταγωνιστική του πλευρά. Έλα, σταμάτα εσύ, ξυπνάκια. Λοιπόν, ακούστε, πρέπει να τα κυρώσουμε όλα γιατί πήγανε όλα χαμένα. Τι εννοείς τώρα, εδώ είναι τα λεφτά, δεν πήγε τίποτα χαμένο. Κοίτα, θεωρώ ότι είναι γελίο να δώσουμε τα λεφτά σε δύο παιδιά που απλά χοροπηδούσαν πάνω σε μία μηχανή. Είναι χαζό αυτό, ρε παιδιά. Έλα, Τόμας, μην τον υπερασπίζεσαι, δεν έχει δίκιο. Παιδιά, το βρήκα. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχουμε όλη μας συμμετοχή και τότε θα δούμε. Έτσι. Ναι, κορίτσια εναντίον αγοριών. Ακριβώς, θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Ο νικητής θα παίρνει όλα. Ας παίξουμε χόκεϊ. Χόκεϊ, ναι, ναι, ναι. Ακούστε, ακούστε. Εγώ λέω να ρίξουμε κλήρο. Εμπρός. Ελάτε.
Ωραία. Όχι, 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 έρχεται ο Μιράντα. Εγώ φεύγω, αυτός δεν με θέλει εδώ. Όχι, περίμενε, μην φεύγεις. Μπορείς να μείνεις. Ο συμμαθητής σου ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους σου. Μείνε στο μάθημά μου. Δεν κατάλαβα. Όλα είναι υπό έλεγχο, ε. Η Δεσποινή Σφαίλη. Εγώ είμαι, τι έκανα. Τίποτα ακόμη. Η μητέρα σου σε περιμένει στο μπαρ. Πήγαινε να τη δεις. Μάλιστα. Λέτε, κυρία, να της αρέσουν τα νέα. Φυσικά, μην ανησυχείς. Ήρθα, μαμά. Τι σε καθυλίσει το φίλο σου. Γεια σου, κουνελάκι. Γεια. Έπρεπε να περιμένουμε, όμως δεν μπορούσαμε να στο κρύβουμε άλλο. Τι να μου κρύβετε, τι εννοείς. Με κάνει και λοιπόν, λοιπόν, άκουσα με προσοχή. Ο πατέρας σου και ο Μάξιμος έκλεισαν μία καταπληκτική δουλειά. Και για να γιορτάσουμε τα χαρούμενα νέα, θα πάμε για μία εβδομάδα στην Καραϊβική. Μαζί με τους γονείς μας. Θα πάρεις και χρώμα, μικρό μου κουνελάκι. Για να δω, υπόγραψε εδώ πέρα δίπλα στο σταυρό. Δεν το πιστεύω, κι άλλοι κακοί βαθμοί. Κοίτα, ήμουν άριστος και τώρα πάω χάλια. Δες το από την καλή του πλευρά. Οι γονείς σου δεν μπορούν να στην πουν γιατί βρίσκονται στο Σαντιάγκο. Ναι, εκτός και αν τηλεφωνήσουν, τι βαθμό πήρε μία. Δύο, όπως και εσύ. Δύο. Ήταν θυμωμένος ο μπαμπάς της. Όχι, καλά το πήρε. Αν λάβεις υπόψη σου ότι αυτός είναι ένας κέρβερος. Ορίστε, πάρ' το, πάρ' το, Μίτσι, δεν θέλω να το ξαναδώ. Από σένα εξαρτάται, αγάπη μου. Θα το πω αμέσως στον κύριο Τινό. Ναι, δώσε τα χαιρετίσματά μου, το συμπαθώ πολύ. Εμείς οι δυο πρέπει να τα πούμε. Πρέπει να πάμε στο μάθημα. Θες να σου πεις, δεν έχεις χρόνο. Θέλει ρίσκο να τα καταφέρεις. Μην το σκεφτείς, μην το φοβάσαι. Πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλαμαπονές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες το ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Στο φόβο σου, αν μπορείς βάλε τέλος. Την εσκάπη σου φωνή. Το φόβο άσε και ελεύθερος να σε. Την ησυχία σου δε. Στα μυαλά σου, ας την ψυχή σου να στα πει όλα. Πετάξε, ανοίξε τα φτερά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες το ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Στο φω.